και να καταστρέφεται. Αυτό είναι το ένα. Με συγχωρείτε. Το άλλο ερώτημα, το οποίο τίθεται αμέσως, είναι για ποιο λόγο αυτό το σύμβολο, όπως και άλλα σύμβολα, ναι, έρχονται ή καταστρέφονται. Αυτό για ποιο λόγο λέτε καταστρέφονται? Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ένας άνθρωπος που ζει στην Ευρώπη, ναι, που ζει έντονα την καθημερινότητα, θα θέσει το ερώτημα. Τη μία φορά είναι το ένα, τη μία φορά είναι το άλλο. Γιατί αυτό το σύμβολο υπάρχει, είναι σε στόχο, είναι τρομοκρατική πράξη. Γιατί αυτή η βιασύνη της γαλλικής κυβέρνησης αμέσως να πει ότι πρόκειται για ατύχημα? Και ποιοι ήταν αυτοί οι εργάτες? Κύριε Δαβέτα, είστε προβληματισμένος από χθες το βράδυ και με το γεγονός και με την βιασύνη, όπως είπατε κι εσείς, των γαλλικών αρχών να πούν ότι είναι ατύχημα και να επιβεβαιώσουν για δεύτερη φορά σήμερα ότι είναι ατύχημα. Είναι, πρέπει να γίνει μια έρευνα. Η έρευνα παίρνει κάποιο καιρό. Οι πραγματογνώμονες να κάνουν ερωτήσεις στους εργάτες που είναι εκεί. Δεν είναι τα πράγματα αυτά. Έχω την εντύπωση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικά τρομοκρατική πράξη, έχω την εντύπωση ότι είναι μια βιασύνη για να μην τρομάξει ο κόσμος και για να μην υπάρξουν τυχόν αντίπεινα, όπως συνέβη στο παρελθόν, αυτό με τη Νέα Ζηλανδία ή οτιδήποτε άλλο. Και ήτανε, να σημειώσω εδώ πέρα ότι ήταν ακριβώς ένα μήνα μετά τη Νέα Ζηλανδία. Ένα μήνα. Ένας μήνας ακριβώς. 15 Μαρτίου, 15 Απριλίου. Μάλιστα, απλά δεν, το είχα, δεν είχα συνδυάσει τα... Κύριε Δαβέτα, αυτή την άποψη μας μεταφέρετε, που είναι απολύτως λογική, αν μπορώ να εκφράσω κι εγώ, την έχουν και άλλοι κάτοικοι του Παρισίου. Βεβαίως, και άλλοι λογικά δεν πρέπει να είστε ο μόνος. Όχι, βέβαια, σας πληροφορώ, εγώ σας μεταφέρω πέρα από την προσωπική μου άποψη και την άποψη των γειτόνων, την άποψη των συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολλοί οι οποίοι ψιθυριστά θέτουν το ερώτημα. Ψιθυριστά όμως. Ψιθυριστά θέτουν και το ερώτημα το συγκεκριμένο. Το θέτουν όμως, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι... Θέτουν ψιθυριστά, ξαναλέω. Η πρώτη, η αποκάλυψη που έγινε σήμερα, η πρώτη δηλαδή αντίδραση, το πρώτο σχόλιο που εσείς ακούσατε, ποιο ήταν, κύριε Δεβέτα? Η ερώτηση ήταν ως εξής. Ήταν τρομοκρατικό χτύπημα? Αμέσως. Αυτό δείχνει, οι αλγόριθμοι του YouTube. Δείχνει συλλογικό φόβο. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Σωστό είναι. Μάλιστα. Σωστό είναι. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τυχαίο το σύμβολο που χτυπήθηκε. Είναι η Παναγία των Παρισίων, σημαίνει ότι είναι η θρησκευτική, η ιστορική και η εθνική μνήμη, δηλαδή η ταυτότητα της σύγχρονης Γαλλίας. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η σύγχρονη Γαλλία. Αυτός ο συγκερασμός εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας, βασιλείας δηλαδή, το 1163, όπου έκτισε αυτό τον ναό σύμβολο, μια μορφή Αγίας Σοφιάς, για τη Γαλλία, ναι, μετά από 110 χρόνια χτίστηκε, τελείωσε τα έργα. Ναι, όχι, είναι όπως μας το περιγράφετε. Είναι... Άρα, όταν βλέπουμε επίσης εικόνες άλλων να κλαίνε και άλλων να πανηγυρίζουν, αυτό. Μισό λεπτό στο πανηγύρι. Και τις καρδούλες που συζητάγαμε άλλη φορά και τα χαμόγελα. Δεν ξέρω αν έχουμε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Γιατί εγώ τουλάχιστον έμεινα άφωνη, κύριε Δαβέτα. Όταν βλέπεις καπνός, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, δεν ξέρεις αν κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές, γιατί από την πρώτη στιγμή λέγαμε τι συμβαίνει, αν είναι κτύπημα, αν δεν είναι, αν είναι τρομοκρατία, ποιες θα είναι οι προεκτάσεις, οι επιπτώσεις. Και στο διαδίκτυο να ανεβαίνουν πρόσωπα με χαμόγελα και με χειρονομίες εντυπωσιασμού και νίκης, επειδή καίγεται η Παναγία των Παρισίων. Και από κάτω αυτά οι φατσούλες, ότι διασκεδάζουν και ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι με το θέαμα αυτό που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Σχιζοφρενικά τρελό. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν δεν είναι τρομοκρατική πράξη, η τρομοκρατία υπάρχει με τη μορφή της ψυχολογίας. Δηλαδή ασκείται στον κόσμο, ακόμη και αν αυτό είναι ατύχημα, ασκείται στον κόσμο ένας διαρκής φόβος, μια διαρκής απειλή, ότι προσέξτε εσείς οι χριστιανοί, προσέξτε εσείς οι εθνικοί Γάλλοι ή οτιδήποτε άλλο Ευρωπαίοι,
ανά πάσα στιγμή μπορούμε να σας τυνάξουμε στον αέρα τα σύμβολά σας. Και μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι και αν δει κανένας το πλήθος που μαζεύτηκε και έψελνε το Αβε Μαρία λίγο πιο πέρα, δεν αντικατόπτριζε και ακριβώς τον πληθυσμό του Παρισίου, όπως... Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το μείγμα, το μοσαϊκό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, κύριε Δαβέτα, δεν ξέρω αν θέλετε. Είδαμε και τις εφημερίδες σήμερα ότι μιλάνε για την παγκόσμια θλίψη, για το πιο ισχυρό χτύπημα που δέχεται. Ακούστε να δείτε. Αυτό που θέλω να πω, σαν καθηγητής φιλοσοφίας τόσα χρόνια στη Γαλλία, σαν συγγραφέας, σαν εικαστικός, δηλαδή σαν άνθρωπος του πολιτισμού, αλλά και σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής στις εκλογές αυτές με το κόμμα των κεντρών, στη φάση αυτή, έτσι είμαι, επέλεξα ότι αυτός ο δρόμος της Νέας Ευρώπης περνάει μέσα από μάχη. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την Ευρωβουλή από οποιαδήποτε κόμματα, σαν πρόσωπα, πρέπει να δώσουν γερή μάχη για να επιστρέψει πίσω ο πολιτισμός. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η οικονομία και η χρηματοπιστωτική βία τίνει να αντικαταστήσει οτιδήποτε άλλο ευγενές πολιτισμού υπήρχε μέχρι τώρα στους ανθρώπους. Όλα είναι αριθμοί. Όλα υπάρχουν. Ζούμε σε μια εξουσία λογιστική. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να χαρούν λίγο, να νιώσουν τη χαρά του πολιτισμού. Γι' αυτό και πρέπει όλοι οι υποψήφοι από οποιοδήποτε κόμμα να βάλουν προτεραιότητα τον πολιτισμό και να είναι εφάμιλος της οικονομίας για να μπορέσουν να δώσουν τη μάχη για αυτή τη νέα Ευρώπη. Οι ευρωεκλογές αυτές είναι οι πιο κρίσιμες. Σας το λέω γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν ασχολούνται πολύ. Είναι αυτό πολύ σημαντικό, κύριε Δαβέτα, και σας ευχαριστούμε που το επισημαίνετε. Όπως ευχαριστούμε για τα σχόλια που κάνετε και το κλίμα που μεταφέρετε από το Παρίσι. Να είστε καλά για την συζήτηση. Καλό σας βράδυ, και κύριε. Το σχόλιο το οποίο κάνατε. Επίσης, γεια σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά, πέρα από όλα αυτά που είπε ο κύριος Δαβέτας, πολύ σημαντική η τελευταία παρατήρησή του. Ότι πρέπει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα να καταλάβουμε. Τώρα ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση, τέλος πάντων. Πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές για το μέλλον.